με αφορμή την τραγική αυτή εξέλιξη, Εύη, πού πάμε? Θα μεταφερθούμε και θα συζητήσουμε για τις συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε σε περίπτωση που κάποιος εξορμήσει σε βουνά αλλά και φαράγγια της Κρήτης. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αρναουτάκη, είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Γνωρίζω ότι σ' αρέσουν αυτές οι εξορμήσεις, η αλήθεια είναι, και έχεις ασχοληθεί πολύ με το θέμα. Φαντάζομαι παίρνεις όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Γελάω γιατί η αλήθεια είναι διοργανώνουμε κάθε φορά και δεν έχεις το μυαλό σου καθόλου στον κίνδυνο. Σωστά, αλλά το σημαντικό που θεωρώ θα μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Αρναουτάκης. Πάμε στον κύριο Αρναουτάκη. Η αλήθεια είναι πως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει ούτε πλάκα να κάνουμε ούτε να γελάμε. Καθώς οι περισσότεροι βάζουμε ένα σακίδιο στον νόμο, κρατάμε και μία μαγκούρα εδώ αυτές τις κατσούνες παραδοσιακές και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μπροστά μας. Σωστά, κύριε Αρναουτάκη, μέλος Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Πολύ καλά τα λέτε. Πάρα πολύ καλά τα λέτε. Να σας καλησπερίσουμε. Ξέρετε, πίσω από την πλάκα υπάρχει και μία τραγωδία τις περισσότερες φορές και δεν πρέπει καθόλου να γελάμε για να το παίρνουμε αψήφιστα. Όχι, και είναι πολύ εύκολο να χάσουμε τον έλεγχο. Ενώ με κατάλληλο προγραμματισμό μπορούμε να κάνουμε και να περάσουμε καλά και να αποφύγουμε οποιοδήποτε κίνδυνο. Για πείτε μας λίγο, να εστιάσουμε σε κάποιες χρηστικές οδηγίες και σε κάποιες συμβουλές. Σε περίπτωση που δεν είμαστε μέλη μιας ορειβατικής ομάδας, ενός συλλόγου, που σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιεί και διοργανώνει αυτές τις εξορμήσεις. Σε περίπτωση που πράττουμε μόνοι μας. Μας ήρθε μία Κυριακή να πραγματοποιήσουμε μία πεζοπορία. Τι πρέπει να προσέξουμε? Είναι συγκεκριμένα πράγματα που χρειάζεται να προσέξουμε. Εμείς την ευκαιρία αυτή ήμασταν μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Σαμαριάς και του Λουτρού και κάναμε μια διήμερη πεζοπορία. Τα πήγανε όλα τα μέλη μας πάρα πολύ καλά. Είχαν προετοιμαστεί με ελαφρύ ρουχισμό που ανακλά τον ήλιο ή φάσματα που αναπνέουν, καπέλο με σκίαστρο για το πρόσωπο, τα αυχένα και αντιλιακό φυσικά. Κάναμε επίσης δύο διαδρομές αυτό το Σαββατοκύριακο. Η μία ήταν το φαράγγι της Σαμαριάς, το οποίο έχει πηγές κατά μήκος και είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μείνει χωρίς νερό, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο. Η δεύτερη διαδρομή που κάναμε από την Αγία Ρούμελη προς το Λουτρό δεν έχει πηγές, οπότε εκεί χρειάζεται και το νερό. Εμείς π.χ. χρειαστήκαμε 1 με 2 μπουκάλια νερό ο καθένας, τα οποία μας κρατήσανε μέχρι το τέλος της πορείας, οπότε καλό προγραμματισμό στο νερό, καθώς και ηλεκτρολίτες από φρούτα, από αλμυρά ή σε ταπλέτες, για να αναπληρώσουμε τα χαμένα άλατα και να αποφύγουμε έτσι και τον κίνδυνο και ηλίασης ή αφυδάτωσης και θερμοκληξίας στη χειρότερη. Πρέπει τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εξόρμηση να έχουμε ενημερώσει κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο πού σκοπεύουμε να πάμε, να έχουμε ένα κινητό. Δηλαδή κάποια άτομα να είναι stand-by σε περίπτωση που μας τύχει κάτι εκτός και πέρα από το σχεδιασμό μας, σε περίπτωση που καθυστερήσουμε να γυρίσουμε, να κινητοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι. Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είτε να είμαστε σε επαφή με κάποιον ο οποίος ξέρει ότι βρισκόμαστε και ότι είμαστε συχνά σε επαφή μαζί του, ή ακόμα καλύτερα να πάρουμε συμβουλές από έμπειρους πεζοπόρους ή ακόμα και συνοδούς βουνού, ώστε να προετοιμαστούμε όσο το κατάλληλα γίνεται. Πάντως το βασικό, κύριε Αρναουτάκη, είναι ο καθένας να μην υπερεκτιμά τις δυνάμεις του. Δηλαδή, είτε με παρέα είτε μόνος, να μην θεωρήσει ότι είναι ικανός για να κάνει κάτι τη στιγμή που ούτε ο ίδιος θα είναι σίγουρος, με μεγάλη πιθανότητα να τραυματιστεί εν τέλει. Είναι πολύ εύκολο αυτό που λέτε να γίνει, γιατί υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και επειδή η κατάσταση, ειδικά το καλοκαίρι, είναι υψηλές θερμοκρασίες και πολλές ώρες τον ήλιο σε τέτοιες πεζοπορίες, το σώμα μας, αν δεν είμαστε συνηθισμένοι, είναι πολύ εύκολο να πάθει σοκ. Οπότε, κατάλληλη προετοιμασία, ας πούμε, προετοιμασία με μικρές πεζοπορίες πριν από τέτοιες διαδρομές, είναι ό,τι πρέπει για να προετοιμαστούμε.
Για μένα βέβαια το ιδανικότερο θα ήταν να γίνουμε μέλη ενός ορειβατικού συλλόγου, ενός πεζοπορικού συλλόγου, προκειμένου δίπλα σε ανθρώπους που έχουν την απαραίτητη εμπειρία, να γαλουχηθούμε και εμείς σιγά σιγά. Και να μάθουμε βάσει πρωτοκόλλου τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος αυτός που λέτε, καθώς υπάρχουν πολλοί έμπειροι πεζοπόροι στους συλλόγους αυτούς που έχουν περάσει αρκετά σημεία και αρκετές δύσκολες καταστάσεις, οπότε είναι ο πιο εύκολος τρόπος να μπούμε σε αυτό το άθλημα. Μάλιστα. Και να περάσουμε και να δούμε και τις ομορφιές που έχει. Ακριβώς, και έχουμε μπροστά μας δύο γεμάτους μήνες καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Καταλαβαίνουμε ότι και οι καιρικές συνθήκες θα μας σωθήσουν να βγούμε προς τα έξω, να βγούμε στη φύση, να περπατήσουμε και θα πρέπει να σταθούμε στις συμβουλές σας προκειμένου να προστατεύσουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και τους ανθρώπους βέβαια που βρίσκονται δίπλα μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως ακριβώς τα λέτε. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, γιατί είναι δύο ακόμα οι πιο ζεστοί μήνες έρχονται μπροστά μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά κύριε Αρναουτάκη. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ.